Γεια σας φίλοι μου, πρωινιάτικο Κυριακής με το καφεδάκι μας, όπως πάντα, για να δούμε. Αγγίζει την τελειότητα, θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα τσιγάρο με τον καφέ, έτσι. Συνήθως το αποφεύγω σε ηχογραφημένα βίντεο, κάνω μόνο στο live, αλλά θα κάνω ένα μωρέ, καφέ πίνω. Έτσι καλώς δημοκρατία έχουμε. Για ένα πράγμα που νιώθω περήφανος που είμαι Έλληνας είναι η δημοκρατία. Επειδή η δημοκρατία βγήκε, ξεκίνησε από αυτά τα χώματα, από εδώ από την Ελλάδα, και αυτό το πράγμα με κάνει περήφανο. Και όχι μόνο, όλοι οι αρχαίοι φιλόσοφοι που έχουν δώσει τα φώτα σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο, τον υπόλοιπο κόσμο. Και όλος ο υπόλοιπος κόσμος έχει να λέει για εμάς, εμείς αυτό το πράγμα όμως δεν το εκμεταλλευόμαστε. Η απόλυτη δημοκρατία έχει ένα κακό όμως. Άμα τηρείται 100% η δημοκρατία κανονικά, μια μικρή κλωστίτσα κρατάει σχέση δημοκρατίας και αναρχίας. Δηλαδή τι θέλω να πω, η πολλή δημοκρατία κατευθείαν μπορεί να σε πάει και στην αναρχία. Γιατί όταν με δίνει εμένας κάποιος το δικαίωμα να εκφράζομαι ελεύθερα, δημοκρατικά, από εκεί και πέρα μπορώ άνετα να υπερβώ τα όρια, να κάνω του κεφαλιού μου και να γυρίσω προς την αναρχία. Δηλαδή μια λεπτή κλωστούλα χωρίζει τη δημοκρατία από την αναρχία, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί χθες έκανα ένα live. Εγώ ξεκίνησα το κανάλι καθαρά μόνο με βίντεο. Έτυχε σε μια φάση, ήρθαν δύο συνδρομητές εδώ γειτονάκια, μου λέει «Κύριε Γιάννη, αρθούμε να κάνουμε ένα live». Λέω ρε παιδιά, το είχα σαν σκέψη να κάνω κανένα live. Ελάτε να κάνουμε έτσι ένα δοκιμαστικό. Κάναμε το live, πήγε καλά. Η αλήθεια είναι. Πάρα πολλοί συνδρομητές μου είπαν «Γιάννη, συνέχισε τα live, είναι ωραία». Ακόμα μέχρι και χθες μου λένε «Γιάννη, live, πότε θα κάνεις live, πότε θα κάνεις live, πότε θα κάνεις live». Συνέχεια. Αυτή την καλοπροαίρετη παρατήρηση μου κάνανε. Και λέω, εντάξει ρε παιδιά, να κάνουμε και κανένα live. Ναι, αλλά θέλω τα live να είναι σωστά και ωραία. Να μιλάμε για τα καναρίνια μας, για το ψάρεμά μας, για τη μουσική μας, για τα κοινωνικά μας, για τους κήπους μας, για τα λουλούδια μας και για διάφορα θέματα. Αλλά εγώ δεν είχα σκοπό να κάνω το live και να κάθομαι να ασχολούμαι με το κάθε τρολ μέσα, έτσι. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή να μπαίνει ο καθένας, να μπαίνει με κάποιο προφίλ ενός πάτερ και να μας το παίζει πάτερ. Το ίδιο έγινε και εχθές. Μπήκε κάποιος με το όνομα Πάτερ Φιλίμων. Κατευθείαν μπαίνω στο προφίλ μέσα. Υπάρχει όντως ο Πάτερ Φιλίμων, σοβαρός παππούλης. Λέω, αποκλείεται να μπήκε αυτός ο σοβαρός ο παππούλης μέσα στο live. Είναι τρολ. Γιατί είναι ένας παππούλης ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει καν η τεχνολογία. Άλλο πόσο να μπει σε ένα live. Και το ρωτάω επίτηδες, «Πάτερ, έχετε προφίλ στο Facebook να σας κάνω έτοιμα να δω αν είστε όντως εσείς ο Πάτερ, ο ίδιος, και όχι μόνο να σας κάνω λέω και moderator». Μου τα μάζησε. Το έπαιζα, εγώ το συνέχιζα. Στο καπάκι, εφόσον κατάλαβε ότι το κατάλαβα, μπαίνει με άλλο όνομα, Πάτερ Αγαθάγγελος. Τώρα βρήκατε να βάλετε σκούπα, μωρέ. Τι πράγμα είναι αυτό? Μόλις θα ρίξω το μικρόφωνο να κάνω μια ηχογράφηση, αμέσως θα βάλω σκούπα, λες και επίτηδες. Μπαίνει λοιπόν ακόμα ένα τρολ, Πάτερ Αγαθάγγελος. Μπαίνω στο προφίλ του, πολύ ωραίο προφίλ, όντως υπάρχει από τη Χαλκίδα ο Πάτερ, ωραίος. Ένας παππούλης, ο οποίος. Όχι από κινητό, ούτε από σταθερό κινητό, δεν έχει ιδέα, δεν ασχολείται ο άνθρωπος. Άλλο πόσο ξανά να μπει μέσα σε ένα live. Άλλη δουλειά δεν έχει ο Πάτερ, θα ασχοληθεί με μένα και με εμάς μάλλον, με το κανάλι. Ξανά τρολάκι. Το τρολάρω κι εγώ όμως. Λέω, Πάτερ, έχετε Facebook? Δεν έχω, από αυτά δεν ξέρω από τεχνολογία.
Πώς δεν ξέρεις από τεχνολογία και από τη στιγμή που δεν ξέρεις από τεχνολογία και δεν έχεις ούτε καν προφίλ στο Facebook, πώς έχεις τη δυνατότητα και τις γνώσεις να μπεις σε ένα live? Δηλαδή, ποιον πάτε να ξεγελάσετε, ρε παιδιά? Μετά κάποιος βρήκε το τηλέφωνο, το οποίο δεν ξέρω πού το βρήκε, το οποίο είναι της μητέρας μου. Η γυναίκα είναι άρρωστη. Έπαιρνε χθες τηλέφωνα, παιδιά, από τις 10 μέχρι τις 12.30 συνέχεια. Συνέχεια. Το τηλέφωνο αυτό το είχα κάνει εκτροπή. Εγώ εδώ στο σπίτι το είχα. Αν προσέξετε, ένα σίγος του Βιβάλτη ήταν αυτό, ήταν της μητέρας μου. Απλά ίσως το βρήκε από την τηλεφωνική εταιρεία, γιατί εγώ το έκανα στη μητέρα μου με το δικό μου όνομα. Εγώ πήγα, έκανα την εγγραφή στη μητέρα μου και έχει το δικό μου όνομα και ίσως το βρήκε από εκεί. Δεν έχει καμιά όρεξη γριά γυναίκα τώρα να ασχολείται με τα δικά σας τα τηλέφωνα, επειδή εσείς είστε τρόλ. Και μάλιστα να μπαίνει αυτός μέσα, σήκωσε το, σε παίρνω τηλέφωνο, μου λέει. Σε 04 δεν τελειώνει. Του μεταξύ δεν τελειώνει κανένα τηλέφωνο μου σε 04. Λέω πάρε. Πάρε. Μετά θυμήθηκα ότι τελειώνει της μητέρας μου σε 04. Την ώρα βέβαια που χτύπησε. Και λέω, α, είναι σε 04 τελειώνει, ρε παιδιά. Πού το βρήκε, λέω, ο τσάκαλος, να πούμε. Και έπαιρνε και να μου γράφει. Σήκωσε το, δεν ακούς. Ρε φίλε, εγώ θα ασχολούμαι με σένα. Ή άνθρωπος γριά γυναίκα θα ασχολείται με σένα? Επειδή εσύ δεν έχεις νιονιό, δεν έχεις μυαλό. Δηλαδή θέλεις να γίνεις διάσημος μέσω μιας επωνυμίας για 10 δευτερόλεπτα? Ποιος θα σε δώσει σημασία, ρε άνθρωπε? Ποιος θα σε δώσει? Τώρα βρήκατε να βάλετε σκούπα κι εσείς. Διακόπτω να γίνει η καθαριότητα και συνεχίζω, δεν γίνεται έτσι. Συνεχίζουμε, τελείωσε η σκούπα. Και όπως εσείς έχετε το δικαίωμα να μπαίνετε μέσα και να γράφετε σχόλια στο live και οπουδήποτε αλλού, έτσι και εγώ έχω το δικαίωμα να σας μπανάρω. Έτσι, μία σας και μία μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι καλοπροαίρετοι, που μπαίνουν με κάποια ονόματα παράξενα, gamerwbh.gr ξέρω εγώ, οι οποίοι είναι καλοπροαίρετοι και μπαίνουν μέσα να δουν τι γίνεται, τι κανάλι είναι αυτό, τι συζήτηση είναι αυτό, τι live είναι αυτό. Πολλοί έχουν και καναρίνια και ρωτάνε. Αυτούς θα τους απαντήσουμε στην αρχή, αλλά την επόμενη στιγμή εγώ θα ψάξω το προφίλ τους. Θα τους ζητήσω μάλλον το προφίλ τους. Θέλεις, φίλε, να είσαι σοβαρός και να μπαίνεις μέσα στο live, να μιλάμε, να λύνουμε τις απορίες σου, να μας στέλνεις το υλικό σου να το ανεβάζουμε, να βλέπουν τη δουλειά σου, να βλέπουν τα πουλιά σου, τα καναρίνια σου, το ψάρεμά σου γενικά. Ανεβάζεις ένα τραγουδάκι και θες να το ανεβάσουμε, να το δείξουμε, πολύ ευχαρίστως. Αλλά βασική προϋπόθεση, θα μου δείξεις το προφίλ σου στο Facebook. Να το διασταυρώσω, να το επιβεβαιώσω ότι είσαι εσύ όντως, και από εκεί και πέρα αλλάξουμε και ένα ονοματάκι, έτσι. Δεν θα μου μπαίνεις με dpt.y.taf. Όχι, ρε φίλε. Ο Black Knight, να πούμε, ο φίλος μου, τον ξέρω, έχουμε πάει για ψάρεμα, έχει έρθει εδώ πέρα, τον έχω κάνει και moderator. Μπάμπης λέγεται το παιδί, βγαίνει σαν Black Knight. Τον είπα, άλλαξε, μου λέει, πρέπει να κάνω ένα δεύτερο account, ρε Γιάννη, τώρα και αυτά, ενώ τον ξέρω. Αλλά μπορεί σε κάποιον άλλον να μπερδευτώ. Πού να θυμάμαι ο καθένας τι nickname έχει? Ενώ το όνομα, το επώνυμό του, και ας μην βάλει το επιθετό του, ας βάλει μόνο το όνομά του και δίπλα ας βάλει, ας πούμε, Μπάμπης Black Knight. Τόσο δύσκολο είναι? Να μπορώ να καταλαβαίνω και ποιος είναι. Άρα, αυτός που θα μπει μέσα να πει τη βλακεία του ή να κάνει τα χαζά του, θα τρώει μπαν κατευθείαν. Ασυζητητή. Τώρα τι γίνεται? Το θέμα είναι ότι εγώ ξεγελάστηκα, γιατί δεν θέλω να χαλάω χατήρια, και πάρα πολλοί πιτσιρικάδες σε πολλά live μου λένε, κύριε Γιάννη, θα με κάνετε και με ένα moderator? Εν τω μεταξύ, το παλικάρι σαν όνομα το ξέρω, που μιλάμε καιρό. Α, σε κάνω, ρε φίλε, δεν σου χαλάσω χατήρια. Α, σε κάνω και σένα, και έχω κάνει αρκετούς, 20-25 δεν ξέρω. Λοιπόν, χωρίς παρεξήγηση, θα κρατήσω το πολύ 10 moderator. Και γιατί λέω 10? Γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν δουλειά, να μην μπορούν να μπαίνουν σε όλα τα live, να είναι επόπτες. Ωραία. Και από εδώ και πέρα δεν θα λέω moderator, θα λέω επόπτες. Ελληνικά πράγματα. Τελείωσε. Mod και moderator κομμένα. Επόπτες. Και σου λέει, κάτσε, Γιάννη, εγώ τώρα έχω την όρεξή σου να πούμε όποτε κάνεις live να μπαίνω? Οι πιτσιρικάδες είχαν την όρεξη. Γιατί τους αρέσει. Ίσως να είναι και όνειρο ζωής. Και με παρακαλούσαν, Γιάννη, κάνουμε και εμένα, άντε να σας κάνω, ρε παιδιά. Ένας έμπειρος επόπτης μου λέει, Γιάννη, μην τους κάνεις όλους. Θα κάνεις 2-3 άτομα
έμπιστα που τους ξέρεις, που τους έχεις γνωρίσει. Λέω, δεν έχεις άδικο, αλλά 2-3 είναι λίγοι. Ας πούμε, έβαλα τον Μπάμπη, ο οποίος ήταν στο χωριό του 2 εβδομάδες. Δεν μπορεί να μπαίνει στο live και μένουν άλλοι 2. Μπορεί ο ένας να κάνει διακοπές, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι. Μπορεί ο άλλος να βαριέται, ρε παιδί μου, να ταΐζει τα παιδιά του εκείνη την ώρα. Μπει στο live του Johnny the Fox, άλλη όρεξη δεν είχε. Γι' αυτό θα κάνω 10 επόπτες, τους οποίους θα τους επιλέξω εγώ, τους οποίους τους ξέρω, έχω πιει καφέ μαζί τους. Έχουμε βρεθεί τέτα τέτ, εκτός από 2 σίγουρους που έχω, που ξεκινάω, η Ιωάννα Χρυσικού, δεν την έχω δει, την ξέρω χρόνια όμως, τη Μαρία Μη, δεν την έχω δει, την ξέρω χρόνια όμως, θα αφαιρέσω τον Big Pain, ο οποίος είναι καλό παλικάρι, και μέσω ενός επόπτη μου είπε λίρα 100, τον ξέρω χρόνια, έτσι τον έκανα. Θα τον αφαιρέσω, θα αφαιρέσω όλους, θα κρατήσω μόνο την Ιωάννα, τη Μαρία Τιμή, τον Μπάμπη. Και από εκεί και πέρα θα είναι αυτοί οι 3 σταθερά. Και από εκεί και πέρα θα επιλέξω εγώ ποιον θα βάλω. Και επίσης όποιος θέλει, έχει την όρεξη να μπει, μου το λέει, το τσεκάρω ότι όντως έχεις αληθινό προφίλ, ότι όντως σε ξέρω. Και από εκεί και πέρα να κάνω και 10 και 20 επόπτες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, έτσι, το ξεκαθαρίζουμε. Αλλά με τη βασική προϋπόθεση ότι θα αλλάξουμε κάποιο όνομα, ρε παιδιά. Θέλω να έχουμε ελληνικά μέσα. Αυτά τα tb2b.gr δεν μου λένε τίποτα εμένα. Που ξέρω αν είσαι τρόλ ή δεν είσαι. Και τρόλ να είσαι, μπες μέσα. Δημοκρατία είπαμε, έχουμε, όπως είπα και πριν. Μπες. Πες την άποψή σου. Μη μου βγαίνεις όμως σαν πάτερ. Κλέβεις τη φωτογραφία ενός πάτερ. Κλέβεις το όνομά του. Μέχρι και ο Φουτοτρέλας να μου μπήκε. Μέχρι και εγώ ο ίδιος ο Johnny the Fox, Canaries and more. Μέχρι και εγώ μπήκα μέσα σαν τρολ. Χθες το είδατε. Καθόμαστε να ασχολούμαστε με αυτά. Κάνουμε ένα live, να πούμε τις απόψεις μας, να περάσουμε ωραία, να γελάσουμε. Να πούμε και τα καλαμπούρια μας, τα αστεία μας. Μπορεί η κουβέντα να ξεφύγει αλλού. Μπορεί να πάει και στο στρατό, μπορεί να πάει στην πολιτική, μπορεί να πάει στα οικονομικά. Δεν μπορώ να ξεκινήσω και να πω, παιδιά, το θέμα του live σήμερα είναι αυτό. Θα ξεφύγει σίγουρα. Ειδικά άμα μπαίνουν και κάτι τρόλ, θα ξεφύγει 1000%. Δεν θέλω όμως να ξεφύγει σε θέματα τρόλ. Δηλαδή, καθόμαστε και ασχολούμαστε 2 ώρες τώρα. Α, κάντε τον αυτόν επόπτη, κάντε τον διαγραφή, κάντε τον και αυτόν δεν μ' αρέσει. Δεν ασχολούμαστε με αυτά. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε. Ωραία. Έχω σκοπό δηλαδή να βελτιώσω προς το καλύτερο το κανάλι, να σοβαρευτούμε επιτέλους και να ασχοληθούμε με τα 2-3 αντικείμενα που μας αρέσουν σε όλους μας. Ωραία. Αυτά ήθελα να πω. Άρα από εδώ και πέρα γίνεται έλεγχος μέσω κανονικού προφίλ κάποιου, μπαίνει επόπτης, και όποιος θέλει να μπαίνει σαν ακροατής στα live, από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε κάποιο προφίλ του. Να ξέρουμε ποιος είναι. Πιστεύω και ο ίδιος το θέλει, έτσι. Τώρα εντάξει, αν κάποιος δεν γουστάρει να εμφανίζεται, ας μπει. Όμορφα και ωραία. Με το που θα πει κάτι παράξενο, παιδιά, τα διαγραφεί. Θα μου πεις και τι τον νοιάζει να διαγραφεί, αυτός έκανε την πλάκα του. Εμείς θα τον διαγράψουμε. Τι θα κάνουμε τώρα. Και να πω και κάτι, από ό,τι είδα τώρα που λέω, κούνησα με το δάχτυλο μου τη φωλιά, που είχα 2 μικρά νεογέννητα. Μόνο το ένα σήκωσε το κεφάλι του, μεγάλωσε αρκετά, διπλασιάστηκε. Το άλλο πρέπει να ψόφισε. Δεν άνοιξα τη φωλιά, δεν την έβγαλα να δω, έστω να βγάλω το ψόφιο έξω, να ελέγξω. Τα 3 αυγά της άλλης θηλυκιάς που τρόμαξε με τον παπαγάλο εξακολουθεί να μην τα κλωσάει. Σκέφτομαι τώρα αυτά τα 3 να τα πάρω και να τα βάλω σε μία, αλλά έχει ήδη 4 αυγά. Αν τις βάλω και άλλα 3 να πάμε στα 7. Ή να τα βάλω στη θηλυκιά που έχει το ένα, το οποίο έχει μεγαλώσει, να βάλω τα αυγά εκεί μέσα και να τα ζεσταίνει το μικρό, ο νεοσός, και να κάτσει, γιατί η θηλυκιά αυτή η μουζαϊκιά πιστεύω θα κάτσει. Θα το σκεφτώ και θα δω. Μου αρκεί να πάρω έστω ένα. Βέβαια, αυτό που φοβόμουν, έλεγα, αυτά τα 2, έστω από αυτά τα 2 που είναι ζωντανά, τα πουλάκια που γεννήθηκαν, να τα πάρω και τα 2 θα είναι καλά. Να επιβιώσει τουλάχιστον το ένα, γιατί είπαμε, η χρονιά ξέρετε πώς ήταν, πολύ δύσκολη. Να επιβιώσει το ένα, να είναι αρσενικό, να το βάλουμε μια θηλυκιά μου και να τα βάλω την άνοιξη κανονικά, να κάνουμε τις γέννες μας και να χαρίσουμε τα πουλάκια μας. Έτσι, παιδιά, όμορφα και ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο. Πάμε πιο επίσημα πλέον. Ωραία. Άντε, φιλάκια.